Γεια σας και πάλι. Η σημερινή παράδοση της φυσικής είναι μια από τις πιο, μπορώ να πω, αγαπημένες μου και ξεκινάει πάντα στα ψωμακιά μου, στα παιδιά, με την εξής ερώτηση. Μπορεί ένα ρεβίθι να σε σκοτώσει? Και βέβαια όχι να το φας και να έχεις αλλεργία, όχι να το καταπιείς στραβά και να πνιγείς, όχι να το πατήσεις και να πέσεις να χτυπήσεις. Σας το λέω γιατί αυτές τις απαντήσεις τις έχω πάρει από παιδιά και είναι πολύ λογικές. Έτσι. Λοιπόν, όχι αυτά τα τρία πράγματα. Μπορεί λοιπόν, ερωτώ, ένα ρεβίθι να βοηθήσω, ξέρω ρεβίθι, να σε σκοτώσει, όχι να τετρασμένο δηλαδή. Και βέβαια η απάντηση έρχεται από πολλούς μαθητές, ναι κύριε μπορεί, εάν κάποιος το εκτοξεύσει με πολύ μεγάλη ταχύτητα και να γίνει δηλαδή στην ουσία μία σφαίρα, ένα βλήμα. Έρχεται λοιπόν τώρα η ανάγκη από τους φυσικούς να ορίσουν ένα καινούργιο μέγεθος σε αυτή τη ζωή που λέγεται ορμή, συμβολίζεται με πέ, και ορίσουμε ορμή για ένα σώμα το οποίο έχει μάζα μη και ταχύτητα μπε. Ορίζουμε ορμή το φυσικό διάδεσμο μέγεθος το οποίο ορίζεται από το γινόμενο της μάζας ενός σώματος επί την ταχύτητα του. Δηλαδή, δι, ίσον, έμπι, βε, είναι διάνυμα, μονάδα έχει κιλά επί μέτρα ψηφών. Ένα σχόλιο, προσοχή, η ορμή έχει τη διεύθυνση και φορά της ταχύτητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί μία ταλίκα με τεράστια μάζα να έχει πολύ μικρή ταχύτητα, άρα να έχει μια σχετικά μικρή ορμή, ενώ ένα μικρό αγωνιστικό μαγουσικό αυτοκίνητο να έχει τεράστια ταχύτητα με άλλη μάζα και να έχει πιο μεγάλη ορμή από την ταλίκα. Εντάξει. Ωραία, διότι το γινόμενο αυτό το έμεινε τη δεύτερη, μια τέτοια περίπτωση θα είναι μεγαλύτερο. Ωραία, καταλάβατε λοιπόν, πιστεύω και πήγατε σιγά σιγά στο νόημα του ορισμού του μεγέθους της ορμής. Ένα ρεβίθι, αν κάποιο το βάλει σε ειδικό μηχανισμό και το εκτοξεύσει στο κεφάλι μας με ταχύτητα βλήματος, δηλαδή 300 μέτρα, 100 μέτρα το δευτερόλεπτο και πάνω, μπορεί να μας πάσει το κρανίο και να μας επιφέρει τα καρδιά του θάνατο. Ωραία. Έτσι λοιπόν κάνουμε την εισαγωγή στο μέγεθος ορμή. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα για την ορμή τώρα. Δύο σχέσεις οι οποίες θα ήθελα να τσέχετε υπόψη σας. Είναι η σχέση κινητικής ορμής με κινητική ενέργεια και ορμή με μάνα. Τι εννοώ, προσέξτε.
Άλφα. Η ορμή είναι αλφαβέτα. Οκ. Ωραία. Κλείνεται αυτή ως κοσμάζα και δίνει 5 αβέρα. Άρα υπάρχει το τύπο της κινητικής ενέργειας, ο οποίος είναι, αν αλλάξουμε το μισό λεπτό, ο οποίος τύπος κινητικής ενέργειας είναι 1/2 μη επιβέρωση τετράγωνο και διαδραστήσει την πινιανά. Αυτή δεν γίνει 1/2, 5 δια 5, επιβέρωση τετράγωνο, αυτό με αυτό θέλει, γενικά παίσουν 5 επί 5 δια 2. Αυτή είναι μια μορφή και δεύτερη μορφή να κάνουμε τον τύπο της ορμής, να το λύσουμε ως προς αυτή τη φορά τα θήτα, 5/1, και να πάρουμε τον τύπο της κινητικής ενέργειας, στην ελεύθερη λίγη του ως τετράγωνο, για έλειο και 5/1 ως τετράγωνο, 1/2, μη, 5/1 τετράγωνο, αυτό με αυτό φέρει, και βγαίνει και η δική ενέργεια πως είναι 5/1 προς 2, Εντάξει, μια. Προηγουμένως, θεώρησα δεδομένο, επειδή τίποτα δεν πρέπει να θεωρούμε δεδομένο, το λέω και εδώ, ότι αν αυτή η ομάδα του όμιλου στην τελική τα βρει εδώ, ότι η ροή είναι αδιάνομο το οποίο έχει διέξει τη φορά τη ταχύτητα. Αυτή είναι η ροή σε πρώτη φάση. Τώρα θα πρέπει να πω κάποια πράγματα και πάνω σε αυτά να βασιστούμε για την υπόλοιπη ιστορία που πρέπει να πούμε. Αυτά λοιπόν είναι τα εξής. Προσέξτε. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να σας πω είναι τι ονομάζουμε στη φυσική σύστημα σωμάτων. Σύστημα σωμάτων, έτσι απλά, ονομάζουμε το σύστημα 2 ή περισσότερων σωμάτων που μελετάμε. Γιατί το λέω έτσι απλά? Γιατί η επόμενη έλεγξη αυτό, η επόμενη είναι απομονωμένο σύστημα σωμάτων. Απομονωμένο σύστημα σωμάτων. Έχει διαφορά από το προηγούμενο, βεβαίως. Είναι το σύστημα σωμάτων που μελετάμε απομονωμένο από το εξωτερικό του περιβάλλον. Απομονωμένο από το εξωτερικό του περιβάλλον. Και για να γίνω πιο σαφής, θα κάνω δύο πιβότια. Κάνω δύο πιβότια. Αυτό το ένα θα είναι αυτό προς το άλλο. Εντάξει. Πιβότιο ένα, σώμα ένα, σώμα δύο. Εάν εμείς μελετήσουμε μόνο αυτά τα δύο πιβότια, μόνο, είναι από μόνο σύστημα σωματών. Λέω μόνο εγώ, να μην υπάρχει, να μην είναι μέσα στο σύστημα υγιή, και όλα τα άλλα εξωτερικά συστήματα. Προσέξτε τώρα. Εδώ έρχεται η ώρα να πούμε δύο καινούργιες έννοιες για εσάς. Εσωτερικές δυνάμεις. Θα αφήσω μια γραμμή. Και εξωτερικές δυνάμεις. Λοιπόν, οι εσωτερικές δυνάμεις είναι οι δυνάμεις που ασκούνται μεταξύ των σωμάτων του συστήματος. Μεταξύ των σωμάτων του συστήματος μας. Και οι εξωτερικές δυνάμεις είναι οι δυνάμεις οι οποίες ασκούνται από σώματα εκτός του συστήματος μας στο σύστημά μας.
και οι άλλοι είναι πιο σαφείς. Προσέξτε τι δυνάμεις ασκούνται σε αυτά τα σώματα. Τις βάλουμε φράσο. Τις πρώτες. Θα το βάρος αυτού του σώματος και αυτή είναι η αντίδραση αυτού του σώματος μία. Επίσης το βάρος αυτού του σώματος β2 και αντίδραση είναι δύο. Τώρα, το ένα έχει βγει από πάνω το άλλο. Σωστά. Άρα, αυτός ασκεί σε αυτόν μια δύναμη F και αυτός ασκεί σε αυτόν μια δύναμη F τόνος. Εισβάλλουν στα κέντρα μάτια του γιατί έτσι συνεχίζεται. Ενώ κανονικά εδώ είναι το σημείο να αφήσει. Λοιπόν, οι δυνάμεις, η F και η F τόνος, οι δυνάμεις F και F τόνος, συγγνώμη, είναι εσωτερικές δυνάμεις. Ενώ οι δυνάμεις μη 1, β 1, μη 2, β 2 είναι εσωτερικές δυνάμεις. Γιατί ασκούνται από τη γη, από το κέντρο της γης που τα βάλει και από το έδαφος είναι η ένα. Μεταξύ των σώματων του συστήματος, ας πούμε εδώ αυτές οι δύο. Αυτές λοιπόν είναι οι εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες προσοχή, οι εσωτερικές δυνάμεις έχουν πάντα συνισταμένη οι εσωτερικές δυνάμεις σε ένα σύστημα σωμάτων. Έχουν συνισταμένη δυνάμεις. Ωραία. Νομίζω ότι καταλάβατε επίσης ότι οι εσωτερικές δυνάμεις έχουν σχέση δράσης παύλα αντίδρασης. Λοιπόν, αυτή ήταν η εισαγωγή στο παράγραφο που έχει να κάνει με την ορμή. Ορίσαμε την ορμή, βγάλαμε κάποια σχέση με την κινητική ενέργεια και ορίσαμε και τι είναι το σύστημα σωμάτων, είναι το απομονωμένο σύστημα σωμάτων και τι είναι εσωτερικές και εξωτερικές δυνάμεις. Και την επόμενη φορά θα επανέλθουμε και θα μιλήσουμε για την επίσημη και εγκεκριμένη μορφή του δεύτερου νόμου του Νεύτρα, η οποία έχει πολλά να μας πει. Ευχαριστώ.